Του κινδύνου που κρύβει η χρήση χρεωστικών καρτών ανέπαφων συναλλαγών έω και 25 ευρώ επισημαίνει η αρχή προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε πρόσφατη απόφασή της κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου στις τράπεζες. Στην απόφαση, η αρχή επισημαίνει πως η χρήση της νέας κάρτας ανέπαφων συναλλογών εγείρει σοβαρού κινδύνους για τους χρήστες της, ενώ ταυτόχρονα απευθύνει αυστηρή σύσταση σε δύο τραπεζικά ιδρύματα προκειμένου να παρέχουν τη δυνατότητα στους πελάτες τους είτε απενεργοποίησης της ανέπαφης λειτουργίας, είτε τη χορήγηση νέας κάρτας χωρίς αυτό το χαρακτηριστικό. Δεν πιστεύω καθόλου στο τραπεζικό σύστημα έτσι κι αλλιώ. <laughs> Πιστεύετε ότι είναι ασφαλές αυτό. Είναι ασφαλές, ναι. Η Αρχή επιλήφθηκε του ζητήματο με αφορμή καταγγελίε δύο πολιτών. Μετά από του ελέγχου που έκανε, η Αρχή Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατέληξε πω η χρήση των εν λόγω χρεωστικών καρτών εγκυμονεί δύο σοβαρού κινδύνου για του πολίτε. Πρώτον, εάν η κάρτα έρθει στα χέρια κακόβουλου τρίτου, παραδείγματο χάρη από, από τον κατοχό τη, τότε αυτό θα μπορεί χωρί τη γνώση του πίν να πραγματοποιήσει σειρά αγορών αξία μέχρι 25 ευρώ έκαστη και δεύτερον, δεδομένου ότι μια τέτοια κάρτα μπορεί να εκπέμψει μέσω ραδιοκυμάτων υψηλή συχνότητα προσωπικά δεδομένα, όπω τον αριθμό και την ημερομηνία λήξη τη, δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον που διαθέτει συσκευή ανάγνωση αυτών των σημάτων και βρεθεί στην εμβέλειά του να τα καταγράψει. Δεν έλεγε και τόσο εμπιστοσύνη και φοβόμαστε να τι χρησιμοποιήσουμε. Άντε για το αφορολόγητο να κάνουμε μία στη ζούλα. Θα δίνω λογαριασμό στην κάθε μέρη και λέγω τι κάνω. Είμαι ενάντια σε αυτά τα πράγματα. Έχει, ψωνίζει, δεν έχει, δεν ψωνίζει. Τελικά η Αρχή Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καταλήγει στην απόφασή τη ότι εν ώψη των κινδύνων, των πιθανοτήτων εμφάνισή του και τη σοβαρότητά του για τα δικαιώματα και τι ελευθερίε των φυσικών προσώπων, πρέπει οι τράπεζε σε κάθε περίπτωση να λαμβάνουν τη συγκατάθεση των πελατών του προκειμένου να του χορηγήσουν τι κάρτε αλλά και επιπλέον να του παρέχουν είτε τη δυνατότητα απενεργοποίησης της ανέπαφης λειτουργίας, η εναλλακτικός τη χορήγηση νέας κάρτας χωρίς ανέπαφη λειτουργία.